Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στο μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Γύρω Τηλεόραση. Εκλογές 2023, το hashtag, οι ετικέτες που θα βάζουμε από εδώ και πέρα μέχρι την τελευταία ημέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών, γιατί αμέσως μετά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σκυτάλι παίρνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, που θα διενεργηθούν 8 και 15 Οκτωβρίου του 2023. Όμως αυτή τη στιγμή η πηξίδα, το ενδιαφέρον των πολιτών, της πολιτικής κοινής, είναι οι εθνικές βουλευτικές εκλογές, οι οποίες σε πρώτη φάση θα γίνουν ανήμερα της εορτής Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου στη χώρα μας. Και φυσικά μέσα σε αυτό το πνεύμα κινείται και η δική μας η εκπομπή, το hashtag, που θα βάζει ετικέτες πάνω στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά θα ακούει τις θέσεις των κομμάτων και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέτουν οι υποψήφοι που θα παρουσιάζονται μέσα από τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Σήμερα στην εκπομπή μας ξεκινάμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την πολιτική ζωή του τόπου μας, την σκηνή, με την ευρύτερη έννοια του όρου, καθώς την έχει υπηρετήσει σε όλους τους βαθμούς. Ήταν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διετέλεσε δήμαρχος στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης Λαγκαδά και τώρα πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης. Καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Ταχματζίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα, έχει εμπειρία στην πολιτική, το λέω με την ευρύτερη έννοια του όρου, έτσι, στην πολιτική και στην κοινωνία και στα προβλήματα της κοινωνίας, σε όλους τους βαθμούς, και παίρνετε τώρα την απόφαση να κατεβείτε και στις βουλευτικές εκλογές. Είσαστε έτοιμος? Έτοιμος. Βέβαια ο χρόνος με πιέζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η απόφαση να είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές πάρθηκε τελευταία. Με συνέπεια για μένα το στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσω να ενημερώσω τους ανθρώπους που με γνωρίζουν ότι είμαι υποψήφιος. Και αυτό προσπαθώ να κάνω καθημερινά. Ξεκίνησα έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να κερδίσω όσο χρόνο γίνεται, παρότι έχουμε λιγότερο από μήνα μπροστά μας μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια γίνεται και τώρα όσο για το αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει. Για όλους τους νέους υποψηφίους, για όλους τους πολιτευτές, αν εξαιρέσουμε τους νυν βουλευτές που εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία εγκατεστημένη κατάσταση, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ανατρέψει τα προγνωστικά, έτσι, στις εκλογές. Ναι, στις εκλογές αυτό πάντα μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ταχματζίδη, ότι έχουμε μπροστά μας μία περίοδο η οποία θεωρείται η πιο σκληρή σε επίπεδο μαχών που δίνεται για τις εκλογές σε σχέση με τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν γίνει από την μεταπολίτευση και μετά. Θεωρείται η πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση αυτή του Μαΐου, μία αναμέτρηση στην οποία, από ό,τι λένε οι επικεφαλείς των δύο μεγάλων κομμάτων, στο δικό σας ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, μάχονται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την προεκλογική περίοδο? Πράγματι είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει μία απαξίωση στον κόσμο γενικά για όλο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τα άλλα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, και γι' αυτόν τον λόγο ακούμε καθημερινά ότι θα υπάρξει ψήφος αντίδρασης, ψήφος σε μικρά κόμματα και όλα αυτά. Εδώ καλή είναι η ψήφος διαμαρτυρίας, καλή είναι η αντίδραση. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που έχει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί από μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έδειξε και δείγματα γραφής. Όπως είπατε προηγουμένως, εδώ έχουν αναμετρηθούν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Από τη μία πλευρά έχουμε τα συνθήματα χωρίς καμία
χωρίς κάποια προγραμματική κατάσταση, θέση, ναι. θέση και από την άλλη έχουμε πεπραγμένα τα οποία είναι μετρήσιμα και βέβαια έχουμε συνέπεια λόγων και πράξεων. Αυτό το οποίο εγώ εκτιμώ στο πρόσωπο του Κυριάκου του Μητσοτάκη είναι ότι είναι συνεπής σε όσα λέει. Είναι συνεπής σε όσα λέει και σε όσα πράττει. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε να συγκρίνουμε πραγματικά δύο διαφορετικούς κόσμους, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μπει στη σύγκριση. Έτσι. Να συγκριθούν τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας με τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης. Υπάρχει παραγόμενο έργο δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Και δηλαδή σε όλους τους τομείς. Οικονομία, ασφάλεια, άμυνα, εξωτερική πολιτική, κοινωνική πολιτική. Σε όλα αυτά τα πεδία υπάρχει υπεροχή από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και επαναλαμβάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Εγώ είμαι λάτρης των μαθηματικών και θέλω να τα βλέπω τα πράγματα έτσι με την στατιστική, όχι τη δημιουργική, αλλά την πραγματική στατιστική. Άρα λοιπόν, κάνοντας μία αξιολόγηση και μία εκτίμηση του έργου του οποίου έγινε σε αυτήν τη θητεία και στην προηγούμενη θητεία, θεωρώ ότι δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης. Άρα λοιπόν, ο κόσμος. Αντιλαμβάνομαι και το θυμό τον οποίο βγάζει και την αντίδραση. Την όποια απογοήτευση που έχει. Ναι, ναι. Γιατί βιώνει καθημερινά έτσι οικονομικές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά όμως, από την άλλη πλευρά, πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι πάρθηκαν μέτρα και παίρνονται μέτρα και στο πρόγραμμα της νέας θητείας υπάρχουν χίλια δυο πράγματα τα οποία θα μπορέσει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, ώστε να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα. Γιατί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτό. Η ποιότητα ζωής. Δεν είναι ούτε τα μεγαλεπίβολα έργα, ούτε τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ρίχνει το βλέμμα στην κοινωνία για την επόμενη θητεία. Διατελέσατε αντιπεριφερειάρχης. Διατελέσατε δήμαρχος σε μία περίοδο κατά την οποία δοκιμάστηκαν οι αντοχές του ελληνικού λαού. Αυτό το οποίο ομολογείτε και εσείς, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τα προηγούμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, από τα 13 που διανύσαμε, είχαμε μνημόνια, είχαμε μία τρόικα η οποία έδινε εντολές στις κυβερνήσεις που πέρασαν για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η οικονομική πολιτική, η κοινωνική πολιτική προκειμένου να ξεπεραστεί το μεγάλο δανειοδοτικό πρόγραμμα της χώρας μας, το πρόβλημα που υπήρχε και ακολούθως είχαμε μια πανδημική κρίση ιατρική, είστε και ιατρός επιστήμονας, την ζήσατε διαφορετικά εσείς και τώρα έχουμε και μια κρίση με έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και έχει επηρεάσει την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό εδώ το περιβάλλον, οι πολίτες δοκίμασαν τις αντοχές τους και φυσικά δοκιμάστηκαν και οι αντοχές της οικονομίας. Ποιο πρόγραμμα εσείς πιστεύετε και τι πρέπει να γίνει ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να σταθούν πάλι στα πόδια τους και να σηκώσουν κεφάλι? Αυτό είναι το πρώτο μέλημα μιας κυβέρνησης ή βάζετε στην ίδια κατηγορία και τα εθνικά θέματα τα οποία αναφέρετε, γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια είχαμε έναν γείτονα με πολύ κακή συμπεριφορά? Ναι, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, έτσι είναι μία σειρά πραγμάτων, δηλαδή υπάρχουν θεματικές ενότητες που θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να δείχνει τις επιδόσεις της. Εάν πάμε στα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτά τα οποία έφερε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο δεν χρειαζόταν και βέβαια ξέρετε και αυτά τα οποία επευλήθησαν από την Τρόικα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση όλη αυτή την ιστορία με το μνημόνιο. Θεωρώ ότι η εκτίμηση στο εξωτερικό δεν ήταν τέτοια ώστε κανείς να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση ότι θα πάρει το καράβι από ένα λιμάνι για να το πάει στο άλλο. Άρα λοιπόν, επειδή υπήρξε αυτή η μεγάλη αμφισβήτηση στην προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και επιβλήθησαν τόσο αυστηρά μέτρα από πλευράς Τρόικας. Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη μέρα, την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε ότι το διεθνές κύρος της χώρας έχει αναβαθμιστεί. Δηλαδή η Ελλάδα ποτέ δεν είχε τόσο μεγάλη, έτσι, τόσο αξιοπρεπή θέση στην διεθνή κοινότητα. Έχει λόγο, έχει υπόλοιψη, κερδίζει το σεβασμό
των ξένων χωρών και αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο και στην οικονομία γιατί ενθαρρύνονται οι επενδυτές να έρθουν σε αυτή τη χώρα να επενδύσουν που σημαίνει δηλαδή ότι επειδή η επενδυτική βαθμίδα είναι το ζητούμενο σήμερα από την σημερινή κυβέρνηση εάν επιτευχθεί αυτό και επενδύσεις θα γίνουν και αυξήσεις τους μισθούς θα γίνουν και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν υπάρχει δηλαδή μια σειρά πραγμάτων τα οποία θα επιτευχθούν όμως με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν πάμε ξανά στην προηγούμενη κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ, θα αρχίσουμε να συζητάμε για Δήμητρες. Το ακούσετε αυτό με το, ναι. με το νόμισμα. Αυτό δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω. Βάζετε ένα δίλημα εδώ, έτσι. Είμαι τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Η το ζήσαμε, το ναι. ζήσαμε αυτό με τη, στην προηγούμενη στην, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε με όλο αυτό το οποίο έγινε με τις τράπεζες, με το κλείσιμο των τραπεζών. Λοιπόν, είδαμε τα πειράματα τα οποία έγιναν από πλευράς Βαρουφάκη με τον οποίο φιλοδοξείο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί και εδώ τώρα προεκλογικά βγαίνει ένα καινούριο φασούλι, το νόμισμα Δήμητρα. Εάν πάμε στο νόμισμα Δήμητρα, επειδή ήταν και θεά η Δήμητρα, να βάλει το χέρι της ας πούμε, μην πραγματοποιηθεί αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως αυτό το θέμα το βάζει στην πρώτη γραμμή των εκλογών, έτσι. Και στην πρόσφατη του ομιλία που έκανε στην Αθήνα σε συγκεντρώσεις είπε ότι δεν κάνουν αστεία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το σκέφτονται σοβαρά σε περίπτωση που συνεργαστούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτοί τώρα γιατί βγάζουν τέτοια ζητήματα με τις τράπεζες. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, πολιτικά μπορείτε να το ερμηνεύσετε για ποιο λόγο βάζουν στο στόχο τους τις τράπεζες και τα όσα συμβαίνουν. Εντάξει, υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά του κόσμου για την μεταχείριση των τραπεζών απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν να καθούν τα σπίτια τους ή λόγω των δανείων που έχουν κάνει να χάσουν τις περιουσίες τους και τις επιχειρήσεις τους. Αυτό το πράγμα όμως σημαίνει ότι πρέπει να έρθουμε σε ευθεία σύγκρουση με ένα τραπεζικό σύστημα, με την οικονομία. Απάντηση. Απάντηση. Σηκώνω τα χέρια. Σηκώνω τα χέρια. Θα ακούσουμε πολλά φεδρά ακόμα. Αλίμονο. Αλίμονο, αλίμονο αγγλίσουν οι τράπεζες. Αλίμονο. Αλίμονο. Όχι, δεν θα υπάρξει οικονομία, δεν θα υπάρξει χώρα. Έτσι. Δηλαδή το να λέγονται από τόσο επίσημα χείλη τόσο φεδρά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πράγματα. Αυτό και μόνο πρέπει να προβληματίσει τους πολίτες όταν θα πάνε στην κάλπη. Έτσι. Η χώρα χρειάζεται μια σταθερή και μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να την πάει 5 βήματα παραπάνω. Και αυτό μπορεί να το κάνει σήμερα έτσι, με τα υπάρχοντα κόμματα θα είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα. Οι κάλπες όμως της 21ης Μαΐου, με την απλή αναλογική που είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να αναδείξει αυτοδύναμη κυβέρνηση πλην της περίπτωσης που θα έχουμε ένα ποσοστό πρώτου κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό, πάνω από το 41-42%. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπορεί να οδηγηθούμε, μπορεί, ή σε συνεργασία του πρώτου κόμματος με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και μιλάω για την πιθανή συνεργασία του κόμματός σας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ που είναι και ένα σενάριο που εξετάζεται σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες που γίνεται ή αν έχουμε την έκπληξη και έχουν και τις έδρες βέβαια των κομμάτων της αντιπολίτευσης που είναι από τη δεύτερη θέση και κάτω συμπεριλαμβανομένου πάλι του ΠΑΣΟΚ. Εσείς βλέπετε πιθανό αυτό τον στόχο να έχουμε κυβέρνηση από τις κάλπες της 21ης Μαΐου και μετά, από τις 22 δηλαδή του Μάη. Ναι. Να πάω λίγο προηγούμενα. Όπως θέλετε. Και μόνον, και από το γεγονός και μόνον το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά για κυβέρνηση ηττημένων σημαίνει ότι έχει μια παραδοχή μέσα του ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
Παλαιότερα δεν πίστευε. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι, παλαιότερα δεν πίστευε στις δημοσκοπήσεις. Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη άρχισε να τις πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Τώρα πάλι άρχισε να τις αμφισβητεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μετακίνηση από πλευράς εκτιμήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με την κατάσταση που διαμορφώνεται. Γιατί δημοσκοπικά είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, που σημαίνει ότι δεν είδε τα ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα είδε σε καμία περίπτωση να ανεβαίνουν και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα ερχόμαστε στο θέμα των συνεργασιών. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν νομίζω ότι, εκτίμηση κάνω, ότι θα μπορέσει να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί το θέμα των συνεργασιών είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί τη χρονική στιγμή εκείνη και βέβαια πάντα με γνώμονα το συμφέρον. Οι δεύτερες κάλπες θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Που δίνει πάλι τον πόνους των 50 ευρών στο πρώτο κόμμα. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε τώρα στην απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. 22 Μαΐου ξημερώνει, πρώτα Θεός, 22 Μαΐου. Λοιπόν. Έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, λέμε ένα σενάριο. Και από εκεί και μετά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Εσείς θα επιθυμούσατε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, τη βλέπετε εφικτή? Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος το ΠΑΣΟΚ να δεχτεί μια πρόταση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερή και αυτοδύναμη η κυβέρνηση. Έτσι. Όλα τα άλλα θα φανούν στο εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω, εγώ σε πρώτο χρόνο δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε αυτό το εκλογικό σύστημα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να είναι πάντα μέσα σε, αυτή την αναταραχή που δημιουργείται. Η απλή αναλογική είναι ένα πολύ καλό σύστημα. Έτσι. Αλλά όμως στη σφαίρα του ιδεατού. Εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, ωραία, που το βιώσαμε. Θέλω και την εμπειρία σας λοιπόν. Έχουμε άποψη εδώ για την απλή αναλογική. Εγώ λοιπόν δήμαρχος με 60% τη δεύτερη Κυριακή στο Δήμο Λαγκαδά. Λοιπόν, δεν έχω την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Λέει ο άλλος, και γιατί δεν συνεργάζεσαι? Νομίζετε ότι οι συνεργασίες είναι τόσο αθώες? Όποιος πιστεύει ότι οι συνεργασίες είναι αθώες, νομίζω ότι πλανάτε. Έτσι. Αυτό έχει κόστος. Εσείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία ήσταν μέχρι πρώτην ως δήμαρχος Λαγκαδά. Ναι. Τι αντιμετωπίσατε με την απλή αναλογική? Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν περνούσε εκείνο το νομοσχέδιο που έδινε έτσι εξουσία του κυρίου Θεοδωρικάκου στη μετέπειτα, στις οικονομικές επιτροπές και σε όλες τις επιτροπές του Δήμου, ακόμη δεν θα τρέχατε. Δεν θα προχωρούσε τίποτε. Δεν θα προχωρούσε τίποτε. Θα μας έπαιρνε ο κόσμος με τις πέτρες. Επικαλούμε και την ιδιότητά σας και την ιατρική έτσι επιστήμη την οποία υπηρετείτε. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα όσα έγιναν στο χώρο της υγείας και την υγεία τα τελευταία 4 χρόνια με διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί η αντιπολίτευση στην κριτική της θεωρεί ότι η υγεία ισοπεδώθηκε και διαλύθηκε και ότι οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν καλή περίθαλψη στον τομέα της υγείας επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, να λέμε αλήθειες. 2 χρόνια τα περάσαμε με πανδημία. Και δεν τελείωσε ακόμα, έτσι. Τα νοσοκομεία της χώρας ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλη η προσοχή στράφηκε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και όλες οι κλίνες και όλες οι ΜΕΘ δεσμεύτηκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σήμερα δεν είναι καλά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα η υγεία νοσεί. Και γι' αυτόν τον λόγο, και γι' αυτόν τον λόγο, αν θα δείτε στις προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη, το πρώτο θέμα που θέτει για την επόμενη θητεία είναι το θέμα της υγείας. Σήμερα ο πολίτης αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή του ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή, η χειρουργία περιμένουν 3 και 4 και 5 μήνες. Έτσι.
Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να διορθωθεί χθες. Άμεσα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στην υγεία και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στρέψει πολύ σοβαρά το βλέμμα της στο θέμα αυτό. Αυτό. Ο πολίτης θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στην δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα ο ιδιωτικός χώρος της υγείας είναι ένα άλλο κομμάτι, ο καθένας ανάλογα με τον πορτοφόλι του μπορεί να απευθυνθεί. Σε πρώτο χρόνο όμως ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει... Η δημόσια υγεία από αυτό το σύνολο, ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Κύριε Ταχματζίδη, τα εθνικά θέματα πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν την διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου? Έχουμε τώρα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας που έχει μια γραμμή για τα εθνικά θέματα και το έδειξε ξεκάθαρα ποια είναι αυτή η γραμμή, και τα κόμματα τα οποία κινούνται στο τόξο της άκρα δεξιάς, τα οποία ποντάρουν πάνω στο πατριωτικό κίνημα, θα έλεγα και στον εθνικισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία ή με αυτά που έκανε θα βγει ενισχυμένη? Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε ψήφους από δεξιά. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρόλα αυτά όμως, ξέρετε, όλοι είμαστε πατριώτες. Όλοι είμαστε πατριώτες. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όλοι είμαστε του τρίπτυχου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Παρόλα αυτά όμως, οι θέσεις που εκφράζουν αυτά τα ακραία... Εννοείται όλοι του δεξιού χώρου, έτσι. Ναι. Να μην το οικειοποιηθούμε, έτσι, έχει και σε άλλους χώρους. Ναι. Έχει και στους άλλους χώρους αυτού του τρίπτυχου, έτσι. Πάμε στα κόμματα τα ακροδεξιά, τα οποία, τι λένε, νυν υπερπάντων αγών. Αύριο να ξεκινήσουμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν να συμβούν αυτά τα πράγματα σήμερα? Όχι. Όχι. Όλοι είμαστε πατριώτες. Και εγώ τη θέλω την Κωνσταντινούπολη, και επειδή είμαι και Πόντιος, την Τραπεζούντα τη θέλω οπωσδήποτε. Ακόμα πιο πολύ. Τη θέλω την Τραπεζούντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ιστορία έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται κάθε μέρα. Δεν μπορείς να στοχεύεις σε τέτοια πράγματα. Εδώ είσαι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι τόσο ασταθές που θα πρέπει αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιώκεις είναι οι διεθνείς συμμαχίες για να είσαι όσο γίνεται περισσότερο στο προσκήνιο και να είσαι όσο γίνεται περισσότερο υπολείψιμος. Και αυτό το πράγμα το πέτυχε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Βλέπετε ότι η διεθνής θέση της χώρας και οι διεθνείς σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ στο θέμα της άμυνας. Αυτή τη στιγμή η εθνική άμυνα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Και από πλευράς εξοπλισμού προφανώς. Ακριβώς, αυτό λέω, ναι. Κύριε Ταχματζίδη, οι φωνές αυτές οι οποίες μιλάνε για ανοιχτά σύνορα και για φράχτες, σε τι κατάσταση πιστεύετε ότι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα αν ακολουθήσουν μια διαφορετική πολιτική από αυτή που χαράχθηκε τα τελευταία χρόνια? Θα μπούμε σε κίνδυνο. Θα βλέπουμε πάλι κόσμο να αλλιάζεται στις στα πάρκα. Ναι. Και βέβαια αυτή είναι η πιο αθώα εκδοχή, έτσι. Βλέπετε ότι το Ισλαμικό τόξο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποσταθεροποιήσει χώρες και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν το να αφήσουμε τα σύνορα ανοιχτά, ανεξέλεγκτα στον κάθε ένα που αποφασίζει να έρθει σε αυτήν τη χώρα θεωρώ ότι είναι άκρος επικίνδυνο. Η ελεγχόμενη εισδροή είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή φέρνουμε εργάτες γης ή εργάτες έτσι για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες τώρα για τον τουρισμό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο είναι η ανεξέλεγκτη είσοδος λαθρομεταναστών. Κλείνοντας την σύντομη αυτή παρουσία, στον χρόνο τον οποίο δίνουμε σε όλους τους υποψηφίους, θα ήθελα να πείτε στον κόσμο γιατί να ρίξουν το σταυρό στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα Ιωάννης Ταχματζίδης. Ναι, όσο εγωιστικό κι αν μπορεί να θεωρηθεί, έχω μία διαδρομή, έτσι. Ξεκίνησα από τα χωράφια, μεγάλωσα στην πόλη, σπούδασα, ήμουν αξιωματικός στην αστυνομία,
Στη συνέχεια τελείωσα την ιατρική. Ασχολήθηκα με τα κοινά και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό. Θεωρώ ότι έχω μια εμπειρία ικανή να μου δώσει το δικαίωμα να υπηρετήσω και το επόμενο βήμα. Ο κόσμος που με ξέρει θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται τι λέω, αλλά απευθυνόμενος και σε αυτούς οι οποίοι δεν με ξέρουν, ας διαβάσουν το βιογραφικό μου και ας αποφασίσουν. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν με όλους τους υποψηφίους. Ξέρετε, άλλο πράγμα η φιλοδοξία και άλλο πράγμα όταν αυτή η φιλοδοξία εδράζεται και σε ένα παραγωγικό παρελθόν. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον γνώμονα θα πρέπει να πάρει κανείς την απόφαση να ψηφίσει κάποιον ή να μην τον ψηφίσει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, φαντάζομαι, μέχρι τις κάλπες να κάνουμε και ένα τραπέζι στρογγυλό, να συζητήσουμε και με άλλους υποψηφίους. Σας εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα σας και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο της εκπομπής, hashtag εκλογές 2023. We'll be right back.